Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει ότι ο στρατός της Μόσχας προέβη σε δοκιμή προηγμένου διυπηρετικού βαλιστικού πυράβλου χωρίς να διευκρινίσει τον τύπο του. Στόχος της άσκησης να δοκιμαστούν προηγμένοι εξοπλισμοί μάχης, λίγες μόλις εβδομάδες από την αποχώρηση της Ρωσίας από τη συνθήκη πυρηνικού αφοπλισμού με τις Ηνωμένες Πολιτείες. A war involving nuclear power at our borders and an unthinkable event that jeopardized lasting peace. And brought violent conflict back to the European continent. Με την ομάδα Wagner να κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος στον Μπαχμούτ, σύμφωνα με τη Μόσχα. Ένα βίντεο που κυκλοφορεί σε ουκρανικούς λογαριασμούς σε Twitter και Telegram κόβει την ανάσα. Ρώσοι μαχητές φαίνεται να αποκεφαλίζουν ζωντανό Ουκρανό στρατιώτη, εκκινητοποιώντας τον στο έδαφος. Σε άλλο βίντεο φέρεται ένα βίντεο σκοπούν σωρούς Ουκρανών στρατιωτών, από τις οποίες λείπουν τα κεφάλια. Για те, що нікому в світі неможливо ігнорувати. Як легко ці звірі вбивають. Це відео страти українського полоненого. Світ повинен бачити. Εν τω μεταξύ, το Αμερικανικό Πεντάγωνο προσπαθεί να προσδιορίσει αν τα απόρριτα έγγραφα που έχουν βγει στη δημοσιότητα είναι αυθεντικά, λέγοντας ότι τουλάχιστον ένα έχει παραποιηθεί. Οι New York Times επισημαίνουν ότι όποια τροποποίηση φαίνεται να έγινε αφού τα έγγραφα αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο. But we take this very seriously. And nothing will ever stop us from keeping America secure. Τα βρετανικά μέσα παράλληλα αναφέρουν ότι σύμφωνα με τα έγγραφα αυτά, περίπου 50 μέλη των ειδικών δυνάμεων του Βρετανικού στρατού επιχειρούσαν στην Ουκρανία, αριθμό σχεδόν διπλάσιος από των άλλων κρατών.